Πάμε τώρα γρήγορα να δούμε τι έχει γίνει με τον τηλεοπτικό σταθμό Αντένα και το Ελλάδα έχει ταλέντο, αφού ένα σκηνοθέτη σέρνει στα δικαστήρια τον τηλεοπτικό σταθμό. Τι ακριβώς έχει συμβεί? Έχει ένα σκηνοθέτη, είναι ο Μπάμπης ο Περσίδης και είναι γνωστό σκηνοθέτη και σέρνει στα δικαστήρια τον Αντένα. Γιατί? Για το Ελλάδα έχει ταλέντο, το οποίο φαίνεται τελικά ότι θα πάρει νέα αναβολή, καθώς όπως ισχυρίζεται ο ίδιος, έχει τα δικαιώματα του συγκεκριμένου τηλεπαιχνιδιού από το 2005 μέχρι και σήμερα. Με αυτό λοιπόν, με αυτή τη λογική, ζητάει μέσω ασφαλιστικών μέτρων να μην προχωρήσει επουδενή το συγκεκριμένο παιχνίδι, πράγμα που φαίνεται ότι θα συμβεί, διότι φαίνεται να παίρνει αναβολή, ενώ ήταν από τα πρώτα που είχαν στον Αντένα. Κάτσε, δεν τόσα χρόνια έπαιζε. Τόσα χρόνια, γιατί δεν ακούσαμε κάτι? Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Εγώ δηλαδή, τι λέει το ρεπορτάζ? Ότι από το 2005 ναι, τα νόμιμα δικαιώματα του συγκεκριμένου παιχνιδιού Ελλάδα έχει ταλέντο, τα έχει ο Μπάμπης ο Περσίδης, ο γνωστός σκηνοθέτης, και ανήκουν σε αυτόν. Ίσως τα προηγούμενα λοιπόν χρόνια να αποδίδονταν στον άνθρωπο τα χρήματά του σωστά και κανονικά. Και γι' αυτό λοιπόν αναρωτιέται πώς είναι δυνατόν να υπάρχει αποκλειστικό δικαίωμα του τηλεοπτικού έργου από τον Αντένα. Με ποιο δικαίωμα δηλαδή? Έτσι λέει ο ίδιος, αυτό υποστηρίζει. Ακριβώς. Θα φανεί ον όλα αυτά αν ισχύουν στα δικαστήρια. Έτσι. Πάντως υπάρχει η φήμη στον Αντένα ότι τα επεισόδια έχουν αρχίσει να δουλεύονται, πράγμα που σημαίνει ότι μπορεί να έχει σταματήσει, αλλά πολύ δυνατό, πολύ πιθανό να το δούμε στο δεύτερο μισό της χρονιάς του Ελλάδα έχει ταλέντο. Μάλιστα.